Λοιπόν, είμαστε εδώ στο στούντιο. Μαζί μας είναι ο Μιχάλης Παρασκευά. Γεια σου, Μιχάλη μου. Γεια σου, φίλε Θωμά. Καλώς όρισες για ακόμη μια φορά. Ευχαριστώ. Ο Μιχάλης τον γνωρίζετε, έχει έρθει και στην εκπομπή μου και άλλη φορά. Έχει ξεκινήσει και κάτι το οποίο εγώ το θεωρώ πολύ σωστό. Θα μας τα πει ο ίδιος ξανά για να μην τα λέω εγώ ίδιος. Ο Μιχάλης δεν δέχεται να πληρώνει κοινωνικές ασφαλίσεις. Γιατί τα λεφτά των εργαζομένων τα έχουν πάρει και τα έχουν δώσει κάπου. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, θα μας τα ξαναπεί. Έτσι, μια μικρή ανακεφαλαίωση. Πες μας ποιο είναι το πρόβλημα και μετά δείξε μας και τις επιστολές που έχεις λάβει από πόσους άλλους ανθρώπους που πιστεύουν το ίδιο πράγμα. Να πω επιγραμματικά, έτσι το στείλω ξανά. Ναι, για όσους το έχουν ξεχάσει. Μάλιστα, περιέβησα στην αντίληψή μου το Νιόβριν του 12, δύο δημοσιεύματα, καθημερινή και σημερινή, στα οποία καταγραφόταν ότι κατά απέτηση της Τρόικας το κράτος διέγραψε 100% την οφειλή του προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δηλαδή προς όλους εμάς τους εργαζομένους. Η οφειλή ανέρχεται στα 7,2 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Και όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά, 7,2 δισεκατομμύρια είναι ένα αστρονομικό ποσό για τα δεδομένα της Κύπρου. Αν σκεφτεί κάποιος ότι ο προβολισμός της Κύπρου μέχρι και προ-κρίσης ήταν περίπου 5,5 δις. Οπότε 7,2 δισεκατομμύρια μιλούμε για 1,5 προϋπολογισμό. Μάλιστα. Μας πήραν τα λεφτά δηλαδή και τα δώσαν κάπου. Μάλιστα. Πού τα δώσαν, μας είπανε. Έχω ακριβώς τούτο ένα πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Σε αυτόν το ερώτημα απάντηση ακόμα δεν έχει δώσει. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε δεν θα. Εσύ εξασκείς μια μορφή πολιτικής ανυπακοής και λες, εγώ κύριε, αφού τα λεφτά μου τα βάζω και είναι για μένα και για όλος ο κόσμος, τα βάζει για εκείνον και για όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους για να πάρουν συντάξεις, και αφού τα παίρνετε και τα κάνετε ό,τι θέλετε και τα δίνετε όπου θέλετε, εγώ δεν ξαναβάζω. Μάλιστα. Πολύ λογικό το βρίσκω εγώ. Εκτός όμως, από όμως, πόσος κόσμος άλλος το βρίσκει. Ναι, απλώς όμως να ξεκαθαρίσω κάτι όμως. Εγώ δεν λέω ότι είναι λύση το να μην πληρώνεις, να μην καταβάλεις κοινωνικές ασφαλίσεις, γιατί το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι πράγματι μια κοινωνική κατάκτηση. Βεβαίως. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να δούμε και το σκοπό τον οποίο υποτίθεται πρέπει να εκπληρώνει. Όταν τα λεφτά τα οποία καταβάλλουμε εμείς οι εργαζόμενοι δεν εκπληρώνουν το σκοπό για το οποίο κατατίθενται, σημαίνει ότι η κοινωνική κατάκτηση είναι περιεχόμενο. Εγώ λέω ότι η δική μου σκέψη για το τι πρέπει να γίνει είναι κοινωνικός και έλεγχος από τους εργαζομένους των λεφτών τα οποία καταβάλλουν. Δηλαδή, οι ίδιοι διεργαζόμενοι να διαχειρίζονται τα χρήματα τους. Γιατί ο νόμος περί κοινωνικών ασφαλίσεων ορίζει στο άρθρο 72 συγκεκριμένα ότι το διοικητικό συμβούλιο του ταμείου διορίζεται από τον υπουργό. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι, εκτός και αν ζούμε σε κάποιο άλλο πλανήτη, όλοι ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο διορίζονται αυτοί οι κύριοι, διορισμένοι, και μιλώ γενικότερα εγώ, τα συμφέροντα τα οποία εξυπηρετούνται, η διαπλοκή που υπάρχει. Εγώ λέω ότι αυτοί οι διορισμένοι από τον Υπουργό εξυπηρετούν συμφέροντα άλλα από αυτά των εργαζομένων, και τούτο εφάνηκε ξεκάθαρα και με τη διαγραφή των 7,2 δισεκατομμύριων από τα λεφτά μας. Μάλιστα. Λοιπόν, 25-245-111 μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο, κυρίες και κύριοι. Αν έχετε κάποια άποψη που θέλετε να μας πείτε, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, δεν θα συζητήσουμε με το θέμα των κοινωνικών ασφαλίσεων. Εκεί ο Μιχάλης μπορείτε να μην το βλέπετε. Βλέπετε λίγο την άκρη του. Μου έχει φέρει εδώ επιστολές από άλλο κόσμο και από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχετε κάνει πάρα πολλές συναντήσεις. Μάλιστα. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το πράγμα. Πώς εξελίσσεται αυτή η προσπάθεια, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Γιατί μας αφορά όλους μας. Δηλαδή, θέλω να πάρω σύνταξη. Μάλιστα. Εγώ δεν θέλω να δουλεύω όλη μου τη ζωή και στο τέλος να φτάσω κάπου και να ψωμαζώ και να πρέπει να επιβαρύνω κάποιον άλλον άνθρωπο. Είτε αυτό λέγεται παιδί μου, είτε αυτό λέγεται κάποιος άλλος, για να μπορέσω να ζήσω όσα χρόνια με έχουν μείνει. Είναι πάρα πολύ σοβαρό ακριβώς, το θέμα. Ακριβώς. Και αν είναι έτσι, αν είναι και κάποιος άλλος παίρνει τα λεφτά μου και τα κάνει ό,τι θέλει, τότε προτιμώ να τα δώσω κάπου αλλού ή να τα κρύβω και εγώ κάτω από το στρώμα, παρά να τα δίνω κάπου. Είναι η άποψή μου, μπορεί να κάνω λάθος. Λοιπόν, για πες μου τώρα, η κοινή γνώμη πώς το έχει αποδεχτεί. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα που έβγαλες, όχι έβγαλες, το οποίο το πήρες από ένα άρθρο και το έκανες, ας πούμε, με πράξη ζωής, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πω και να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, αγαπητέ φίλε Θωμά. Γιατί όταν δημοσιεύτηκε η συνέντευξη που είχα δώσει στον αγαπητό φίλο και συνάδελφό σου, τον πάρα πολύ καλό συνάδελφό σου, τον Μάριο Δημητρίου, 20 του Δεκέμβρη συγκεκριμένα, και 23 του Δεκέμβρη ήταν η εκπομπή που σας κάνει και με σας καλέσει,
πραγματικά υπήρξε τεράστια ανταπόκριση. Και για να πω την ανταπόκριση που υπήρχε, ήταν τόσο μεγάλη. Όπως με ενημέρωσε ο ίδιος ο Μάριος Δημητρίου, σκεφτείτε ότι ήταν 20 του Δεκέμβρη, 11 μέρες εμένα για να τελειώσει το 13. Και όπως με ενημέρωσε ο αγαπητός φίλος Μάριος Δημητρίου, μου είπε ότι ήταν η τρίτη σε δημοφιλία είδηση του χρόνου στο Sigma Live. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο κόσμος πραγματικά καίγεται και ζητά με κάποιον τρόπο να έβρει απαντήσεις σε τούτα τα διέξοδα τα οποία τον οδηγήσαν αυτοί που τον οδηγήσαν. Υπήρξε τεράστια ανταπόκριση, δέχτηκα πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Συγκεκριμένα, να πω έτσι ποια μορφή πήρα αυτή η ανταπόκριση. Είχα κληθεί σε μια συνάντηση η οποία έγινε στη χειροκητία αρχές του χρόνου από τους μικροεπιχειρηματίες και αυτοεργοδοτουμένους. Είχαμε συνάντηση στη χειροκητία. Ήταν πανκύπρια αυτή η συνάντηση. Άνθρωποι μικροεπιχειρηματίες, άνθρωποι σοβαροί οι οποίοι εργάζονται, ζητήσαν να τους πω περί τίνος πρόκειται ακριβώς. Λοιπόν, τους ανέπτυξα έτσι όσο μπορώ να πω αναλυτικά και εξηγώντας τους το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί γενικά το σύστημα και ειδικότερα η δικαιοσύνη στην οποία έχω άμεση εμπλοκή. Τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν ή μάλλον δεν λειτουργούν, να το πω έτσι, για τον απλό πολίτη, αλλά λειτουργούν για άλλα συμφέροντα. Μιλώ γενικά τώρα για όλες τις εξουσίες. Οπότε, και να μην ελπίζουμε ότι να μας σώσει κάποιος άλλος εκτός από τον εαυτό μας. Δηλαδή, ούτε δικαστής να σε σώσει, ούτε υπουργός, ούτε βουλευτής. Ο κόσμος θα σώσει τον ίδιο του τον εαυτό. Λοιπόν, και τους έδωσα και πολλά συγκεκριμένα παραδείγματα. Θεωρώ μπορεί να επεκταθούμε από αυτό, αλλά η ουσία είναι ότι πραγματικά επιστήκαν που τα επιχειρήματα και τόσο πολλά νιώθαν και ήδη, γιατί υπόψη είναι ότι πλέον ο κόσμος δυσκολεύεται να ικανοποιήσει τις πολύ βασικές του ανάγκες. Και όταν η καταβολή των κοινωνικών ασφαλίσεων είναι τεράστιο κονδύλι. Δηλαδή, όταν έχεις να πληρώσεις φορολογίες, όταν το κόστος ζωής αυξάνεται συνέχεια και μειώνουν τα εισοδήματα, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Λοιπόν, έγινε ακόμα μια συνάντηση στη χειροκητία, η οποία μορφοποιήθηκε πήρε τη μορφή μιας πρώτης οργάνωσης. Μπήκε και μια γραμματεία, έτσι, η οποία να μπορεί να δούμε αν θα μπορέσει να οργανωθεί σε κάποιο φορέα συνδικαλιστικό που την έννοια των μικροεπιχειρηματιών και των αυτοεργοδοτουμένων. Ζητήσαν να μπω και εγώ μέλος, εγώ ευχαρίστως μπήκα μέσα στη γραμματεία. Λοιπόν, και μετά με πρωτοβουλία κάποιου άλλου φίλου του Χριστόδουλου, είχαμε και συναντήσεις και μάλιστα πολύ πρόσφατα στον Άγιο Αθανάσιο. Στο Δημαρχείο εκεί. Στο πολιτιστικό κέντρο του Αγίου Αθανασίου, που πραγματικά είχε μεγάλη ανταπόκριση, μπορώ να πω. Φυσικά περιμέναμε περισσότερο τον κόσμο. Υπήρχαν 40 άτομα, ήταν και δύσκολη ημέρα φυσικά, ειδικά για τους Λεμεσανούς, γιατί έπαιζε δυστυχώς η μάπα, το πέτσι κυριαρχή. Βεβαίως. Δυστυχώς ακόμα. Υπήρχε ένα παιχνίδι, εντάξει, ήταν και το διάγγελμα του Πρόεδρου, και όμως είχαμε περίπου 40 άτομα που αναλύθηκαν επισταμένως και έκαναν και ο κόσμος ερωτήσεις περί αυτού του θέματος. Και να κλείσω σε τούτο που μου είπες. Ναι. Λοιπόν, ήδη. Αυτό που αποφασίστηκε στην τελευταία συνάντηση στη χειροκητία, που μπήκε αυτή η γραμματεία, είχε να αποφασιστεί να συνταχθεί μια επιστολή, να τη συντάξω εγώ ως δικηγόρος. Φυσικά με την έγκριση και των υπολείπων, σχεδόν παρόμοια με τη δική μου που έστειλα εγώ προς την Υπουργό με ημερομηνία 7 Μαΐου του 2013. Λοιπόν, στην επιστολή όμως υπάρχει ένα καινούριο στοιχείο. Γιατί έχω μεσολαβήσει αρκετά και έχω κάνει ακόμα πιο εμπεριστατωμένη έρευνα. Λοιπόν, κάτσα συνέγραψα μια επιστολή, στην οποία περιλαμβάνονται όλα όσα είχα αναφέρει στην προηγούμενη. Δηλαδή, τίθεται το ερώτημα το τι αν διαγράφηκε μέρος η όλη η οφειλή των 7,2 δισεκατομμυρίων του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικής Ασφαλίσεων. Επειδή θα μας επιγράψει την επιστολή, επειδή έχει κόσμο που περιμένει, να δώσουμε στο αυτό και κράτα το όμως, γιατί θέλω να μας πεις το περιεχόμενο της επιστολής, το θεωρώ πολύ σημαντικό. Ναι. Ο κύριος Γιάννης από τη Λευκοσία, γεια σας κύριε Γιάννη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Αν και παίρνω για πρώτη φορά, θα τα συγχαρώ ότι παρακολουθείτε εκπομπές σας καθημερινώς. Να είστε καλά. Χαίρομαι τον φιλοξενούμενο σας και τον επιβραβεύω. Είναι ώρα να ξυπνήσουμε και να λάβουμε εμείς ήδη που πληρώνουμε τα λάθη άλλων
να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες. Εγώ προσωπικά με μεγάλη δυσκολία επλήρωσα φέτος αδεία κυκλοφορίας και όλα τα υπόλοιπα, και όμως θα δίνω τον λόγο μου από τούτο και στο εξής, δεν θα ξαναπληρώσω τίποτε για αυτήν την δημοκρατία στην οποία υποτίθεται ότι ζούμε. Ακόμα ένα λεπτό και τελειώνω. Πέρσι, όταν έγιναν τα γεγονότα τον Μάρτι, όπως ξέρετε πολύ καλά, είχαμε γεμώσει από εξωτερικά κανάλια ανθρώπους, δημοσιογράφους, για να καλύψουν το θέμα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλοι μας χειροκροτούσαν ότι είχαμε συμπεριφερθεί άψογα χωρίς να κάνουμε ούτε μία διαδήλωση. Εγώ το θεωρώ αυτόν όλων έναν ανέκδοτο, διότι πίσω μας έλεγαν τους βλάκες, τους εκόψαμε τα λεφτά, τους τα κλέψαμε κατά κρύβια από τις σκέπες τους, και δεν βγήκε ένας άνθρωπος να πει έλεος. Δηλαδή, κύριε Γιάννη, μας λέτε ότι η σιωπή και η ανοχή είναι συνένοχη. Ναι, διότι θα ξανάρθουν να κάνουν το ίδιο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορώ να τελειώσω με βεβαίως το εξής. Θέλω να πω επίσης ότι αν δεν ξυγωστούμε από τους καναπέδες, είναι το τέλος μας. Συγχαίρω ξανά το φιλοξενούμενο σας. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Να είστε καλά. Και ο κύριος Κώστας από τη Λάρνακα. Γεια σας, κύριε Κώστα. Συγχαρητήρια για το πρόγραμμα σας. Εγώ βγήκα πολλές φορές και συγχαίρω, το πρόγραμμα σας είναι υπέροχα. Παρόλο που ξαναχτίσα, δεν είναι μόνο τα ταμεία των κοινωνικών ασφαλίσεων της συντάξης που φάνε, αλλά φάνε και πολλά. Και να μου επιτρέψετε να διαβάσω ένα κομμάτι που έβαλα για τις ειδικοποιήσεις και ένα ταμεία συντάξεων. Μάλιστα. Λίγο σύντομα όμως, σας παρακαλώ. Ναι. Το λοιπόν. Να μην κάνουμε τα ίδια λάθη, να μην κάνουμε τα ίδια λάθη που έγιναν στις άλλες χώρες για τις ειδικοποιήσεις. Η ταινία μια ώρα και 45 λεπτά που έδειξε μια αντιτρόικα σε όλες τις πόλεις της Κύπρου και στις ΚΕΚ Λευκοσίας δείχνει καθαρά ότι όλες οι χώρες που έγιναν ειδικοποιήσεις το ρεύμα τα γρήγορσε μέχρι 300%. Οι εταιρείες που έκαναν τις ειδικοποιήσεις έδειξαν τις εργασίες του. Τον διεύθυνο σε εργοτάκου και έκανα τα κύπλωση τα εργασία να φανούν και τα έχουν εργασία και είχαμε και πλάκα, δηλαδή. Σκοτάδι, ναι, στη σκότηση. Το λοιπόν, ναι, δεν θα κάνουμε τα ίδια. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση και λέει θα κάνουμε ειδικοποιήσεις. Το λοιπόν, η μικρατική οργανισμού, ο λόγος που είναι ακριβώς το ρεύμα είναι ότι γιατί καταφράγει κανείς στα τμήμας, το μαρί και όχι γιατί είναι μικρατικός. Σε άλλες χώρες τα δίκτυα τους είναι ενωμένα μεταξύ τους, έχουν ατομικούς σταθμούς, ας περιμένουν λίγο να κάνουμε το δερματικό και να φέρουμε τα γάζια. Όλες οι κυβερνήσεις μας έχουν υπάρξει τα ταμεία συντάξεων. Και αφού όσο μικρατική οργανισμή η κυβέρνηση υποφελείται τα μισά κέρδη. Ενώ όταν πουληθούν, τους ημικρατικούς θα πάρουν μια φορά τα χρήματα και θα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Μάλιστα. Οι άμεσοι αρμόδιοι θα δουν την ταινία της αντιστρόφασης να αποφασίζουν. Για να γλιτώσουμε τους ημικρατικούς οργανισμούς, η κυβέρνηση πρέπει να βρει τρόπο. Ένας τρόπος είναι να αποκόψει έναν ευρώ την ημέρα από τους εργαζόμενους και μετά θα επιστρέψει διπλά με τόκους από τους φόρους ή από τα έσοδα που θα έχουν από το φυσικό αέριο. Μάλιστα, κύριε Κώστα. Αυτό θα μαζέψουμε περίπου 600 εκατομμύρια. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κώστα, και εσάς για τις απόψεις σας. Και ο κύριος Λάκης από τη Λεμεσό. Ο κύριος Λάκης με ακούει? Μας έπεσε η γραμμή του κύριου Λάκη. Λοιπόν, άκουσες, δεν ξέρω αν θέλεις να σχολιάσεις κάτι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο διαφωνήσει. Όχι, για τις ιδιωτικοποιήσεις συμφωνώ απόλυτα. Το είδαμε πρόσφατα στη Βουλγαρία, που πράγματι οι αυξήσεις φτάσαν μέχρι το 300%. Και ο κόσμος τόσο πολλά αγανακτήσει μου βγήκε στους δρόμους. Μάλιστα, και έπεσε η κυβέρνηση. Και επίσης να πω, συμφωνώ απόλυτα με τον πρώτο τηλεθεατή, τον οποίο ευχαριστώ για το καλά λόγια. Και να πούμε ότι ευκήκα στον δρόμο οι Κυπρέοι, τον Μαρτίνα, αλλά ήταν για τα καρναβάγια. Δηλαδή, δυστυχώς, και αντίστοιχα ευκήκαν οι Ισπανοί για μας. Οπότε και πρέπει να μας προβληματίσει για το τι πρέπει να κάνει ο κόσμος. Πες μας τώρα για την επιστολή. Θέλω να μάθω για την επιστολή. Και η επιστολή αυτή θα έχει ποια νέα στοιχεία, εκτός λοιπόν, από... Λοιπόν, υπάρχει ένα μείζον νομικό θέμα. Εγώ λέω, επαναλαμβάνω, σε κάθε περίπτωση, και το τόνισα πάρα πολλές φορές, σε πάρα πολλοί κόσμο που με πήραν τηλέφωνο, να τους κάνουμε αγωγή για σχάτη προδοσία, να τους κάνουμε αγωγή για το ένα. Λοιπόν, εγώ ξεκαθαρίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι νομικό.
Δεν είναι νομικό. Είναι πολιτικό και ο μόνος τέτοιο μπορεί να αντιμετωπιστεί. Μάλιστα. Όμως, υπάρχει και νομικό, μείζον νομικό θέμα. Ακόμα και μέσα στο σύστημα, το, οποίο, το νομικό σύστημα το οποίο έχουμε, πρέπει να τίθεται ένα ερώτημα. Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι υποτομέας της κεντρικής κυβέρνησης. Ως υποτομέας, σύμφωνα, το είχα ψάξει, γι' αυτό το λέω τον το πράγμα, δεν το γνωρίζα προηγουμένως, σύμφωνα με τη συνθήκη του Μάστριχτ, δεν καταγράφεται ως δημόσιο χρέος. Το είχα πει προηγουμένως, απλώς τώρα το λέω και πού υπάρχει το τον συγκεκριμένα. Λοιπόν, υπάρχει ως οφειλή. Όταν ο ένας υποτομέας δανείζει στον άλλο, δηλαδή υπάρχει εσωτερικός δανεισμός, δεν καταγράφεται ως δημόσιο χρέος, μάλιστα. Λοιπόν, αλλά υπάρχει ανεξαρτησία. Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι ανεξάρτητος δημόσιος οργανισμός. Δεν λειτουργεί δηλαδή κατ' εντολή του κράτους γενικά. Λοιπόν, μπορεί ο Υπουργός, σύμφωνα με το άρθρο 72, να διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, όμως το Διοικητικό Συμβούλιο υποτίθεται εν τζαμέ για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εργαζομένων και των ασφαλισμένων του Ταμείου. Λοιπόν, οπότε την απόφαση, και όπως είχα πει για την προηγούμενη φορά, το επαναλάβω. Σύμφωνα με τον νόμο περιοχών ασφαλίσεων, έχει την εξουσία ανάμεσα σε άλλα το ΑΜΙΟ να επενδύει το ενεργητικό του. Να προβαίνει σε επενδύσεις. Όπως έχουν τα ταμεία προνοίας, ας πούμε. Μάλιστα. Στον εργαζομένο, στον ιδιωτικό τομέα, που είναι κάτι διαφορετικό. Επενδύει. Τι σημαίνει επένδυση, σημαίνει να χρησιμοποιώ αξιοποιότητα, ούτως ώστε να μου αποφέρουν κάποια κέρδη, να το πω έτσι απλά. Οπότε, όταν εγώ δανείζω στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο κράτος, το κάνω, το πράττω ως επένδυση, γιατί θα πάρω και τόκους. Βεβαίως. Ωραία. Το ερώτημα είναι το εξής, το μείζον νομικό θέμα. Ποιος και αν επήρε, εγώ λέω ότι δεν επήρε την απόφαση αυτή, το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γιατί το δημοσίευμα, τα δύο δημοσίευματα κάνουν αναφορά στην απέτηση της Τρόικας προς το κράτος. Τούτον έχει τεράστια σημασία. Γιατί είναι σαν να εγώ να σου χρωστώ εσένα, αγαπητέ Θωμά, και να έρχεται ένας τρίτος και να μου λέει. Δεν θα το δώσεις πίσω. Μην το δώσεις. Από πού και ως πού. Ο μόνος που θα μπορούσε να πάρει την απόφαση, και προειδοποιώ, γιατί τούτο είναι νομικό σημείο το οποίο θα χρησιμοποιήσω. Γιατί θα μπούμε και σε νομική μάχη. Και προειδοποιώ, να το χρησιμοποιήσω τον όρο προειδοποιώ, ναι, γιατί έχω κάνει έρευνα και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις αποφάσεις του δεν υπάρχει πουθενά καμία απόφαση. Να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό το πράγμα, γιατί είναι μείζον νομικό θέμα. Δεν υπάρχει απολύτως καμία απόφαση για το θέμα αυτό. Δεν υπάρχει απόφαση. Λοιπόν, οπότε με κάποιον τρόπο τώρα διαγραφήκαν αυτά τα λεφτά. Δεν ξέρουμε ποιος επήρε την απόφαση. Προφανώς, εγώ λέω ότι ήρθε αυθαίρετα το κράτος και διέγραψε αυτή την οφειλή. Και απλώς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τους διορισμένους από τον Υπουργό δεν υπήρξε κάποια αντίδραση. Γιατί ακριβώς. Εντάξει, είμαι λίγο καυστικός, δεν πειράζει. Πρέπει να σκεφτούμε να μπαίνουμε έτσι αρκετά δυναμικά. Εγώ λέω ότι οι εκπροσώποι του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα των εργαζομένων. Δεν τα εξυπηρετούν. Εάν τα εξυπηρετούν αυτοί οι κύριοι, γιατί ο κύριος Θεοφάνης. Τρίφωνος που μου απάντησε. Δεν μου απάντησε. Ποιος είναι ο Γενικός Διευθυντής της Εργασίας. Ο Διευθυντής των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μάλιστα. Ναι. Δεν μου απάντησε. Υπάρχει μια υπεκφυγή σαφέστατη. Λοιπόν, δεν απάντησαν εάν διαγράφηκε. Εγώ ξέρω ότι. Ξέρω από αξιόπιστη πηγή ότι διαγράφηκε αυτό το ποσό. Yes. Επίσης, υπάρχει ένα πολύ. Το επίσης από άλλο σημείο. Υπάρχει μια πάρα πολύ εμπεριστατωμένη. Μάλιστα, πρέπει να πάμε διάλειμμα, ναι, το δούμε μετά. Πάμε σε διάλειμμα και θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, και με τα δικά σας τηλεφωνήματα. Λοιπόν, επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Κάτι μας έλεγες πριν για την επιστολή, κάτι και σε διέκοψα, αν θυμάσαι. Ναι, η διαφορά που την προηγούμενη επιστολή είναι ότι περιέχει μέσα ακριβώς το δικαίωμα του πολίτη, των πολιτών, πρόσβασης σε ό,τι αφορά τα δημόσια πράγματα, δηλαδή την πληροφόρηση του κάθε πολίτη για πράγματα που τον αφορούν, άμεσα ή έμμεσα. Λοιπόν, υπάρχει μια πάρα πολύ εμπεριστατωμένη έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως. Η λειτουργός είναι η Ελένα Τριγκίδου, που την εισέγραψε, η οποία τη γνωρίζω πολύ καλά, ήταν και συμφοιτήτρια μου και συμμαθήτρια μου, ημερομηνία 9 Δεκεμβρίου, που αναλύει πάρα πολύ καλά το δικαίωμα των πολιτών σε πρόσβαση σε δημόσιες πληροφορίες. Τούτον ήδη κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα στο άρθρο 19, από την ίδια την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο άρθρο 10,
που περιλαμβάνει το δικαίωμα λήψης πληροφοριών χωρίς την επιβάση των δημόσιων αρχών. Και επίσης, το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει πρόσφατη, σχετικά πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Αθλητικών Δικαιωμάτων στην υπόθεση 37-374 του 2005 εναντίον της Ουγγαρίας, ημερομηνία 14 Τετάρτου του 2009, και στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ουσιαστικά, υπάρχει κατοχυρωμένο δικαίωμα εμάς των απλών ανθρώπων, των πολιτών, να έχουμε πρόσβαση σε ό,τι μας αφορά. Λοιπόν, οπότε με την επιστολή, την οποία έχω συντάξει και την οποία υπογράψα. Έχει σταλεί. 60 ήδη υπάρχουν αυτές όλες είναι επιστολές, οι οποίες είναι υπογεγραμμένες από ανθρώπους στους οποίους ξεκαθάρισα. Γιατί καλά να το πούμε, γιατί ο πρώτος ακροατής είπε ότι είναι να σταματήσει να πληρώνει. Όμως είναι σημαντικό να ξεκαθαριστεί κάτι. Μιλούμε. Ναι, η πολιτική είναι υπαγωγή, όμως να ξεκαθαρίσουμε ότι. Πρέπει να δεχτείς και τις συνέπειες. Πρέπει να είσαι έτοιμος να δεχτείς τις συνέπειες. Εγώ το ξεκαθαρίζω, γιατί πήραμε τηλέφωνο πάρα πολύ και μου λέει να είμαι ο δικηγόρος τους να σου πάρω να πω στα δικαστήρια. Λοιπόν, εγώ το εξηγώ και τους λέω ότι εγώ είμαι πρόθυμος να πάω φυλακή. Εσύ είσαι πρόθυμος να πάει φυλακή, είσαι έτοιμος να υποστείς τις συνέπειες. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει ο καθένας να προβληματιστεί πριν να το πράξει. Λοιπόν, ναι, δεν είναι αν δεν πληρώνουμε και τέτοια. Μάλιστα. Και είναι ποινικό αδίκημα. Είναι ποινικό αδίκημα. Εσύ πότε θα πας στο δικαστήριο? 13 Τρίτου του 2014 και κάνουμε έκκληση, κάνουμε κάλεσμα στον κόσμο να έρθει έξω από τα δικαστήρια. Έξω από τα δικαστήρια, 13 Τρίτου θα είναι πολιτικό βαρόμετρο. Είναι ορόσημο την ημέρα για να δείξουμε ότι. Γιατί ακριβώς να αναφέρω ότι επίσης το να μην ψηφίζεις θεωρείται ποινικό αδίκημα. Το να μην ψηφίζει θεωρείται ποινικό αδίκημα. Ναι, δεν... 40.000 κόσμο ετήρησε αναποχή στι προηγούμενε εκλογέ. Ναι, αλλά 40.000 κόσμο τι είναι να του συλλάβει, ούτε να του βάλει φυλακή. Φυσικά και δεν μπορεί. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχουν 60 άνθρωποι οι οποίοι συνειδητά έχουν υπογράψει αυτή την επιστολή. Και συνειδητά πλέον δεν πληρώνουν την ασφάλιση. Εάν οι 60 γίνουν 100, 200, 300, 1.000, 5.000, λοιπόν, για μένα τι έχει να γίνει. Αυτό που θα γίνει, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι αυτή τη στιγμή μα αγνοούν. Και το Υπουργείο και όλοι. Αγνοούν, λέει ότι είναι ανύπαρκτο το θέμα. Λοιπόν, θα αναγκαστούν να έρθουν σε διαπραγμάτευση. Αλλά με ποιον να έρθουν σε διαπραγμάτευση? Με τον απλό άνθρωπο, με τον κόσμο, γιατί είναι η πρώτη φορά, τουλάχιστον εξ όσο γνωρίζω εγώ, δεν υπάρχει κανένα καπέλωμα από καμιά οργάνωση ή από κάθε ένα κίνημα. Εγώ προσωπικά αυτό το οποίο κάνω, το κάνω σαν απλό άνθρωπο. Και λέω του κόσμου, ελάτε μέσα, αν θα πάρει μια άλλη μορφή το πράγμα. Προς το παρόν όμως, εγώ κρατώ πάρα πολύ μικρό καλάθι. Δεν θέλω να. Γιατί το θέμα της αυτοοργάνωσης τα έχω βιώσει πάρα πολλά. Ακούσα πάρα πολλές φορές μεγάλα λόγια να κάνουμε τζινόν, τζινόν. Ο κόσμος μιλά πολλά, αλλά πρατηλία δυστυχώς. Οπότε, εγώ αυτό που για μένα το τι συνιστά επιτυχία θα είναι όταν θα ξαναγκαστούν αυτοί οι οποίοι ασκούν εξουσία να αναγκαστούν να έρθουν σε διαπραγμάτευση. Γιατί αν 100-200 άνθρωποι δεν πληρώνουν την ασφαλίση, δεν θα μπορούν να συλλάβουν όλους και να τους βάλουν φυλακή. Οπότε θα αναγκαστούν να έρθουν να πούν, παιδιά, αλλά δεν να βρούμε μια λύση. Ναι, αλλά με ποιους να έρθουν, με τους απλούς ανθρώπους. Και είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία οι άνθρωποι να δείξουμε ότι δεν έχουμε ανάγκη ούτε από αρχηγούς, ούτε που να μας πούν τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να υπάρχει αυτοοργάνωση. Εμείς οι ίδιοι άνθρωποι υπάρχουν τρόποι αυτοοργάνωσης. Είδαμε εδώ ένα συστημικό κράτος, το κατεξοχή συστημικό κράτος, η Ελβετία, η οποία με τις ελβετικές τράπεζες κλπ. Και όμως. Είναι με τέτοιον τρόπο οργανωμένο το κράτος που κάθε μήνα κάνουν υποψηφίσματα. Οι απλοί πολίτες αποφασίζουν για αυτά που τους αφορούν. Η ίδια η Ισλανδία, που είναι μικρό κράτος, όπως την Κύπρο, έκανε σύνταγμα μέσω του Ιντερνετ. Λοιπόν, υπάρχουν τρόποι, πάρα πολλοί τρόποι αυτοοργάνωσης. Η διαχείριση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων να περιέλθει στα χέρια των εργαζομένων, αυτών δηλαδή που καταβάλουν τις εισφορές τους. Να γίνει με αφορμή αυτών να υπάρξει. Κοινωνικό και έλεγχο από του εργαζομένου. Να γίνει πράξη. Δεν είναι συμβολικό αυτό το πράγμα. Κατανοητό. Πρέπει να γίνει πράξη αυτό το πράγμα. Κατανοητό. Ο κύριο Γιάνγκο από τη Λεμεσό. Γεια σα, κύριε Γιάνγκο. Πολύ καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. 365 μέρε καρναβάλι. Από πέρσι το Μάρτι που είχαν ξεκινήσει τα γεγονότα με τρόικα, εμεί βγαίναμε στου δρόμου, έκαναμε παρελάσει, έκαναμε τα πάντα. Λες και είχε βγει το φυσικό αέριο και μας είχαν κόψει μέρημα ότι από εδώ και πέρα θα είμαστε η πιο πλούσια χώρα στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε με το ίδιο καταστατικό. Με τα καρναβάλια, τις αφιέσεις, τις μάσκες, τις Μέρκελ, όταν ήταν και τον κύριο Αναστασιάδη, όταν πήγαμε στην Ευρώπη και είπαμε μας ότι δεν υπάρχει κούρεμα, όταν μας είπαν ότι τα ταμεία όλα σκερώσαν γιατί τα έπαιρνε η κυβέρνηση ή τα διέγραφε κανονικά, όπως είπε ο συμπαθητικός κύριος που είναι κοντά σας. Ο Μιχάλης. Όταν αυτή τη στιγμή ερχόμαστε σε μια Λεμεσό, εγώ δεν θα μιλήσω για τις άλλες πόλεις.
Θα μιλήσω για την Λεμεσό. Αυτή τη στιγμή ερχόμαστε με συμπολίτες μας, παιδάκια, να πεινούν, να υποφέρουν, χωρίς δουλειές ο κόσμος. Φοιτητές, αριστούχοι, σταματούνται σπουδές τους και επιστρέφουν πίσω γιατί δεν μπορούν να προχωρήσουν. Και εμείς δαπανούμε, αν είναι δυνατόν, ξεφτύλες, εκατομμύρια για μια παρέλαση στο καρναβάλι. Για μια παρέλαση στο καρναβάλι θα δαπανηθούν εκατομμύρια. Ο άνθρωπος εκεί είπε ότι θα υπάρχει μια δίκη. Θα υπάρχει μια δίκη. Αυτοί όλοι που άνθρωποι θα πάνε στην παρέλαση 12.000 να παρελάσουν. Αν ήταν από το δικαστήριο, τι θα γινόταν. Αλλά στο δικαστήριο με επιτρέψετε μου να πω ότι θα είμαστε πολύ λίγοι, μετρημένοι και κανείς δεν θα μας δώσει σημασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Γιάνκο. Και ο κύριος Ανδρέας από τη Λάρνακα. Γεια σας κύριε Ανδρέα. Καλησπέρα κύριε Θωμά. Καλησπέρα. Ελπίζω να με ακούει υπουργός εργασίας. Ναι. Δεν ξέρω για τον καλεσμένο σας τι αντιπροσωπεύει. Εγώ ήμουν αυτοτελώς εργαζόμενος. Τίποτε δεν αντιπροσωπεύω. Εγώ μιλώ ως άνθρωπος μόνος μου. Ναι, ναι. Κανέναν ναι, ναι. Και μιλώ μόνο για τον τώρα, εαυτό μου. Εγώ θέλω να μου δώσω μια σύμβουλη. Εγώ ήμουν αυτοτελώς εργαζόμενος. Από το 2005 σταμάτησα να είμαι αυτοτελώς εργαζόμενος και σταμάτησα να βάζω κυρωνικά ασφαλίσεις. Όταν έκλεισα τα 63 πήγα για σύνταξη. Και μου λέει δεν δικαιούσε. Μου λέει στα 65. Τη λέω εντάξει, θέλω αλλεργιακό. Εγώ δεν έχω δουλειά. Έχει μέρα που δεν έχω 2 ευρώ να πιάω ψωμί. Δεν δικαιούσε μου λέει. Τα λεφτά μου που έβαζα εγώ, τώρα που τα έχω ανάγκη, δεν μπορώ, δεν έχω να αγοράσω ένα ψωμί. Τα δικά μου τα λεφτά να μου λέει δεν δικαιούσε αλλεργιακό. Πού να βρω εγώ το δικαιό μου. Και να περιμένω στα 65. Ας θα ζήσω. Τώρα τα έχω ανάγκη. Τώρα τα έχω ανάγκη. Ελπίζω ο υπουργός να με ακούει, γιατί έχει πάρα πολλούς σαρέμε. Πού να βρω κύριε Θωμά το δικαίωμα σε αυτή τη δημοκρατία που έχουμε. Μόνο όταν οργανωθείτε κύριε Ανδρέα. Μόνο όταν οργανωθούμε. Το δικαίωμα θα το βρούμε όχι φτιάχνοντας την τηλεόραση και κλαίγοντας. Μιχάλη μου. Αλλά μόνο όταν οργανωθούμε. Δεν λέω για σας ότι κλαίγεστε. Αλλά τα λεφτά μου. Πρέπει να οργανωθούμε. Τόσα χρόνια. Και να μου λέει, έδειξε ο ενεργειακό. Γιατί σαν να μου έλεγε να πεθάνεις. Εγώ έχω καλέσει να σας πω επανειλημμένως δύο φορές, τρεις φορές την υπουργό να έρθει εδώ για το θέμα και ακόμη περιμένω απάντηση. Σας το λέω ότι θα μιλήσω με το σταθμό πάνω. Θα στείλω επιστολή στο Προεδρικό Μέγαρο και θα κάνω διαμαρτυρία ότι την καλώ επανειλημμένως και όχι η ίδια μου είπε ότι θα έρθει. Έχει ένα άτομο το οποίο έχει αναλάβει τις δημόσιες σχέσεις της, το οποίο με κοροϊδεύει εδώ και 1,5 μήνα. Δύο παραπάνω. Από το Δεκέμβριο που είχε γίνει το θέμα με τον Μιχάλη. Και δεν έρχονται στην εκπομπή. Θα στείλω επιστολή και θα μιλήσω και με τον κύριο Θεοδόση Τρίφωνος. Αύριο θα είναι στην εκπομπή μου τηλεφωνικός. Αν δεν θέλει ούτε εκείνος, θα στείλω και για εκείνον επιστολή. Διότι έχει καταντήσει πλέον αηδία. Συγγνώμη κύριε Ανδρέα. Αν μπορείτε να κλείσετε τη γραμμή, αν δεν θέλετε. Ακόμα κάτι να σου πω. Βεβαίως. Δεν ζητούμε ελεημοσύνη. Το ξέρω. Από τα λεφτά μας. Το ξέρω. Από τα λεφτά μας. Εγώ έχει μέρα που δεν έχω 2 ευρώ να πάρω ψωμί και να μου μιλάει δεν δικαιούμαι ενεργειακό. Μάλιστα. Ή τη σύνταξη σας. Μα η σύνταξη πότε. Σε δύο πότε. Χρόνια. Μπορεί εγώ να. Μέχρι 2 χρόνια μπορεί να πεθάνω. Μάλιστα. Τώρα τα έχω ανάγκη. Αντιληπτό κύριε Ανδρέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εκείνο που έλεγα είναι ότι θα μιλήσω εδώ με τον σταθμό να στείλω επιστολή στο Προεδρικό Μέγαρο. Δεν ξέρω που πρέπει, φαντάζομαι εκεί πρέπει να τη στείλω. Διαμαρτυρία, διότι είναι πρόσωπα τα οποία έχουν δημόσια αξιώματα και είναι υποχρεωμένα όχι μόνο να έρχονται στις εκπομπές, να απαντούν στις ερωτήσεις μας. Διότι θέλουμε να μάθουμε. Και εξού και αυτό που μας είπε τώρα ο Μιχάλης. Μας λέει ότι βασικά είμαστε ακατοχήρωτοι στο άμα θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι. Το μόνο που αντιλαμβάνομαι που δικαιούμαστε είναι άμα είναι θέμα του περιβάλλοντος. Ναι, υπάρχει η συγκεκριμένη νομοθεσία όσον αφορά το περιβάλλον. Υπάρχει νομοθεσία που σε κατοχυρώνει αυτό το δικαίωμα. Μάλιστα. Αν έχουμε και άλλες γραμμές, δώστε μας τον κόσμο. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι το λέω και στον κύριο Μελά που έχει έρθει εδώ και ήρθε και ο κύριος Παπαδούρης πριν λίγες μέρες. Ο κύριος Παπαδούρης είναι πρόεδρος του Νεοσύστατου Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας. Έχουν αρχίσει και τους ακούνε. Μάλιστα. Έχουν γίνει κανονικά σύνδεσμοι.
Αν στείλει. Θα σου πω ειλικρινά, Μιχαλή. Αν στείλει επιστολή στην τράπεζα ότι σε αγνοεί, στις εκκλήσεις ότι δεν μπορείς να ανταποκριθείς και γράψεις πάνω, πρόσεξε τώρα. Κοινοποίηση που κάτω, σου στείλει κοινοποίηση σύνδεσμος προστασίας δανειοληπτών, γίνεται η δουλειά σου τσακμπάμ. Μακάρι, μακάρι. Διότι ένας-ένας θα πηγαίναμε αρνιά στη σφαγή. Ακριβώς, το έχω πει πολλές φορές. Ακριβώς. Άμα ενωθούν όλοι οι άνθρωποι οργανωμένοι, θα σε ακούσουν. Το ζήτημα της οργάνωσης είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, οργανωθείτε κυρίες και κύριοι και να ζητήσετε τα δικαιώματά σας, γιατί τα έχουμε όλοι. Είναι υποχρέωση τους. Τα δικαιώματά μας είναι διασφαλισμένα. Και αν δεν είναι, τότε θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να διασφαλιστούν. Ο κύριος Ανδρέας από τη Λευκοσία. Ο κύριος Ανδρέας από τη Λευκοσία. Ναι, ναι, ναι. Γεια σας. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Κύριε Θωμά, θέλω να μου πεις, αν ξέρεις, πόσοι υπαλλήλοι είναι οι κρατικούς οργανισμούς. Αριθμό. Ναι. Δεν ξέρω, κύριε Ανδρέα μου. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ρητορικό το ερώτημά σας. Είναι πάρα πολύ. Παρακάτω. Καμιά δεκαετία χιλιάδες να μένουν. Δεν ξέρω, αλλά ας πούμε, για χάρη της συζήτησης. Από ένα μισθό να τους κόψουν ή δηλώνουν τους κρατικούς οργανισμούς. Μάλιστα. Και δηλώνουν και ως καρέκλες τους. Μάλιστα. Γιατί δεν κάνουν την εισήγηση τούτη. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ανδρέα. Εγώ αν ήμουν υπάλληλος ήταν να το δεχτώ. Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο κύριος Χάρης από τη Λευκοσία. Ναι, κύριε Θωμά. Ναι. Χάρης, συγχαρητήρια για την πολύτιμη εκπομπή. Μ' ακούτε, κύριε Θωμά? Βεβαίως. Εγώ θα ήθελα από τον κύριο Αντρέα, είναι 90.000 ο ευρύτερος δημοσίος τομέας, να στο αναλύσω. Είναι 74.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι πολίτες. Εγγεγραμμένοι. Υπάρχουν 90.000 ο ευρύτερος δημόσιος τομέας μαζί με τους ημικρατικούς, δημαρχία και αυτά όλα, 90.000 μας κάνουν 164 κάπου γραμμέ και έχουμε 330 ενεργοί που δουλεύουν, δηλαδή 830.000 κατοίκοι, 330 δουλεύουν, δηλαδή οι μισοί πέραν των μισών δεν κάνουν τίποτα. Δηλαδή και τούτοι οι άνεργοι, αυτοί που δουλεύουν στις δημόσιον, είναι άνεργοι στο δημόσιο, δηλαδή επιδοτούν τους αυτούς. Εάν υπάρχει ένας δημοσιογράφος που έχει κατηγορηθεί για το διαστάσεις του απέναντι στο δημόσιο τομέα, είμαι εγώ. Άδικα, να σας πω. Αλλά δεν κάθονται όλοι στο δημόσιο τομέα, να μην είμαστε υπερβολικοί. Έχει που κάθονται, έχει και που δουλεύουν. Δεν είναι. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή και είναι μεγάλο το θέμα. Πού θέλετε να καταλήξετε όμως? Ναι, θέλω να καταλήξω ότι ο φίλος μας ο Μιχάλης κάνει ένα μεγάλο αγώνα. Και αν είναι να μας δώσουν ένα τηλέφωνο δικό του, να το πιάσουμε, να μιλήσουμε και θέλουμε πολύ να του συμπαρασταθούμε του ανθρώπου, δηλαδή και προσωπικά και ας πούμε οτιδήποτε. Απλώς θέλουμε ένα τηλέφωνο του ανθρώπου να βρεθούμε, να δυναμώσουμε τις φωνές μας, να δυναμώσουμε τις δυνάμεις μας και όχι μόνο για τις κοινωνικές ασφαλίσεις, να βοηθήσουμε και τους άνεργους, να βοηθήσουμε τους αδικημένους, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που πράγματι να βγούμε στον δρόμο όλοι μας, να δούμε τι θα κάνουμε, να γίνει μια αρχή. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο, γιατί αυτός ο άνθρωπος έβαλε το μάρι του μπροστά για τους υπόλοιπους όλους. Και έτσι ο άνθρωπος καταλάβει είναι και νομικός, έτσι είναι το τσαμπουκά και πρέπει να το βοηθήσουμε όλοι. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χαρή, να πάμε και στον κύριο Αντώνη και νομίζω είναι ο τελευταίος για να μας πει και το κατακτικό σχόλιο. Εδώ ο Μιχάλης, ο κύριος Αντώνης λοιπόν. Κύριε Αντώνη, ναι, γεια σας. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Με συγχαρητήρια πρόγραμμα σου, κύριε Θωμά. Ευχαριστώ. Και εγώ είμαι ένας αυτοτενός και πάω να πληρώσω κοινωνικά ασφαλίσεις και λέει μου εγώ είπα τους ότι κοιτάξτε, έφραξε να πληρώσω. Και είμαι 57 χρονών, έβαλα τσίνα που έβαλα κοινωνικές ασφαλίσεις. Και μιλούσαν ότι να μου αποκοπεί μου τη σύνταξη να με βάλω. Αφού 33 χρόνια, άμα βάλει αναλογικό, δικαιούσε, δεν έτσι. Δεν ξέρω την νομοθεσία εγώ, δεν την ξέρω. Και θέλουμε και το τηλέφωνο του κυρίου Μιχάλη, και είμαστε και εμείς μαζί του. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για εσάς, κύριε Αντώνη. Εγώ. Λοιπόν, Μιχάλη, πόση ώρα έχουμε?
Έχουμε 3-4 λεπτά. Τρία λεπτά. Πες μας ό,τι θέλεις να μας πεις, Μιχάλη. Να σε ρωτήσω κάτι. Εάν εγώ. Είναι, ας πούμε, πρέπει να πληρώσω κάποια. Πριν να μας πεις το δικό σου σχολείο. Ο κύριος είπε 33 χρόνια. Εγώ δεν γνωρίζω. Εάν εγώ βάλω 25 χρόνια. Και τα υπόλοιπα 8 χρόνια μπορώ σε κάποια στιγμή να πάω να πω, ρε παιδιά, πόσα ήταν τα 8 χρόνια που έπρεπε να βάλω. Πάρτε το ποσό. Αλλά όταν θα μου δώσετε τη σύνταξή μου, μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Εξ όσο γνωρίζω, όχι. Μάλιστα. Πες μας, ακριβώς, όλα αυτά που εθέσαν ακριβώς οι άνθρωποι οι οποίοι πήραν τηλέφωνο, ακριβώς φανερώνουν ότι εγώ καταβάλλω τα λεφτά για να εξασφαλίσω εμένα και την οικογένειά μου. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να καταβάλει ο άλλος 20 χρόνια, 30 χρόνια τα λεφτά και ακριβώς τώρα που τα έχει ανάγκη ο άνθρωπος να του λένε δεν σου διώ. Δηλαδή τούτες τις αποφάσεις για το τι θα γίνουν αυτά τα λεφτά θα πρέπει να τα βάλουμε εμείς και όχι κάποιοι οποίοι διορίζονται. Και να πω ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτηριστικό πράγμα που διάβασα πρόσφατα αρχές του χρόνου σε εφημερίδες. Διάβαζα στην εφημερίδα ότι πέρσι δοθήκαν ανεργειακά επιδόματα 190 εκατομμύρια. Φέτος, το πρώτο 9 μήνο, είχαν περίπου δοθεί 170. Οπότε για το 2013 είχαν ξεπεράσει κατά πολύ το 190. Και είχαν πάρθει απόφαση να αποκοπούν, να πάρουν λεφτά από το ταμείο το δικό μας, το ταμείο της συντάξης, και να δοθούν στο ενεργειακό. Και ως εκ τούτου τι είχαμε, να αυξηθούν οι εισφορές. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, αποφασίζουν, επειδή τα λεφτά δεν είναι δικά τους. Και μπορούν, νιώθουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Απλώς εντάξει, αφού λείπει μας το ενεργειακό, θα πάρουμε από το συντάξει και θα το κουμπίσουμε. Θα κλείσουμε μια τρύπα και βλέπουμε. Ναι, και βλέπουμε. Αλλά πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι τα λεφτά αυτά ανοίγουν αποκλειστικά και μόνο σε εμάς τους εργαζομένους. Σε κανέναν απολύτως άλλον. Εμείς είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία. Καλά, είναι δυνατόν να διορίζονται κάποιοι άνθρωποι. Να διορίζονται κάποιοι άνθρωποι και να διαχειρίζονται τα λεφτά χωρίς να έχω εγώ λόγο που είμαι εργαζόμενος. Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Και μάλιστα λέει ο νόμος ότι αφού συμβουλευτεί, λέει είτε με αγροτικές οργανώσεις, με εργατικές οργανώσεις κλπ., διορίζει συμβουλευτή. Το συμβουλευτή φυσικά είναι δεσμευτικό. Άρα ουσιαστικά ο υπουργός διορίζει τους ανθρώπους που θέλει να βάλει. Φαντάζομαι μετά από μπαζάρια κομματικά ή οποιαδήποτε άλλα μπαζάρια. Δεν μπορώ να γνωρίζω εγώ τον τρόπο με τον οποίο, αλλά φαντάζομαι ότι μπορούμε να φανταστούμε με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται. Αλλά δεν είναι δυνατόν αυτοί οι οποίοι διορίζονται, για παράδειγμα, για τα 7,2 δισεκατομμύρια να γίνει κατανοητό, δεν ήταν μέσα σε μια ημέρα που. Όλες οι κυβερνήσεις πήραν λεφτά από το Ταμείο Κοινωνικής Ασφαλίσεως. Δηλαδή, για να φτάσει το ποσό των αστρονομικών 7,2 δισεκατομμύρια, όλες οι κυβερνήσεις το πήραν. Η απλώση Τρόικα μετά έρχεται και σου λέει: κοίταξε, άμα δώσεις και τα 7,2 δις πίσω στο Λαουτζίκο, μετά θα το πρόβλημα σου είναι πολύ μεγαλύτερο και δεν μπορώ εγώ να σε καλύψω. Ακριβώς. Οπότε, ξέχνα το αυτό, να δούμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, οπότε, 13 Τρίτου του 2014, καλό τον κόσμο με όλη τη πραγματικά. Γιατί είπαμε, το διακύβευμα για μένα είμαι δικηγόρο. Το γεγονός ότι εγώ από μόνος μου λέω ότι δεν θα εφαρμόσω τον νόμο και δεν θα εκτελέσω απόφαση στο δικαστήριο, για παράδειγμα, έχει πειθαρχικές ευθύνες που το μαγείπρο διοργώ, για παράδειγμα. Το πράγμα το αντιλαμβάνομαι αυτό το πράγμα. Και ζητώ, όχι για μένα, σημαντικό να δοθεί το μήνυμα ότι ο κόσμος θέλει πραγματικά να πάρει τις τύχες του στα χέρια του. Γιατί είναι πολύ εύκολο να φτιάχνουμε στις τηλεοράσεις και να λέμε διάφορα. Αλλά πρέπει επιτέλους να κάνουμε πράξη τα που λέμε. Ότι πράγματι θέλουμε να έχουμε λόγο στις ζωές μας. Και να μην αποφασίζουν άλλοι για μας χωρίς εμάς. Εμείς να αποφασίζουμε για αυτά που μας αφορούν. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, θέλω να πάρω την άδεια σου. Μπορώ να δώσω το τηλέφωνο στους ακροάτες? Ναι, βέβαια. Λοιπόν, αν θέλετε, θα δώσω το τηλέφωνο. Πάρτε τηλέφωνο μετά. Όταν τηλειώσει η εκπομπή, εάν θέλετε να σας δώσουν το τηλέφωνο όσοι το ζητήσαν, μπορείτε να το πάρετε. Επίσης, θέλω να πω ότι αύριο θα προσπαθήσω να φιλοξενήσω τηλεφωνικά τον κύριο Θεοδόση Τρίφωνος, γιατί εμένα μου αρέσει όλος ο κόσμος να έχει τον λόγο και να μπορεί να πει τις θέσεις. Ο κύριος Θεοδόση Τρίφωνος θα προσπαθήσω αύριο, δεσμεύομαι κύριε Σκύλη, να ακούσουμε και εκείνου τη θέση του αύριο. Επαναλαμβάνω ότι έχω πάρει την Υπουργό αρκετές φορές για να έρθει στο στούντιο να συζητήσουμε για αυτό το θέμα και περιμένω ακόμη απάντηση για την ημερομηνία που μπορεί να έρθει. Χωρίς να έχω πάρει την απάντηση και ελπίζω να την πάρω σύντομα, αλλιώς θα πρέπει να λάβουμε κι εμείς και ως σταθμός και ως δημοσιογράφος, εγώ προσωπικά, τα μέτρα μας. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να μας αγνοεί για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Σας αφήνω στον Χριστόφορο τον Χριστοφή. Ελπίζω να έχει βρεθεί ποιος κρατούσε το RPG. Αυτή η ιστορία εμένα με έχει αφήσει άφωνο. Θα ήθελα πολύ να τη δω τη φάση, δεν πειράζει. Ελπίζω να μην ξανατύχει για να καταφέρω να τη δω. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και πάρα πολλά τα παιδιά μας. Καλή σας νύχτα, καλή συνέχεια.